Τον κύριο Χαλκιαδάκη σε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον μακροβιότερο πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, ο οποίος είναι και διοικητής τροχέας Ηρακλείου. Να τον ευχαριστήσω. Κύριε Καρακούδη, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καταρχήν θα πρέπει να πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως, πρόσφατα διεξάχθηκαν οι εκλογές για την Ένωσή μας στις 10 Δεκεμβρίου του 2021. Η τέταρτη τριετία, κύριε Καρακούδη. Ναι, είναι η τέταρτη τριετία στην οποία όλοι οι συνάδελφοί μου, οι αξιωματικοί της Κρήτης, από την Κίσα μου, έτσι από τα Χανιά μέχρι και το Παλέκαστρο της Σιτίας, ναι, στις αρχιερεσίες Ένωσής μας με κατέταξαν στην πρώτη θέση της προτίμησής τους τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου έδωσα υποψηφιότητα, όσο επίσης και για τους αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας. Έτσι, η εμπιστοσύνη αυτό των συναδέλφων μου για τέταρτη συνεχή φορά προς το πρόσωπό μου αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα. Όλα αυτά τα χρόνια, τόσο εγώ ίδιος όσο και οι συνάδελφοί μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, εργαζόμαστε έτσι με γνώμονα πάντοτε το καλό του συναδέλφου μας για την βελτίωση των συνδικών εργασίας τους, αλλά και παράλληλα για την ανάδειξη του αστυνομικού επαγγέλματος μέσω της προσφοράς μας προς τους συμπολίτες μας και μέσα από το λειτουργήμα που κάνουμε, του πολυτιμότερου αγαθού που έχει το πολίτη σήμερα, που δεν είναι άλλο από την ασφάλεια. Τα βασικότερα θέματα, κύριε Καρακούδη, τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα σας και θα τα θέσετε και στην ηγεσία και στο αρμόδιο Υπουργείο, ποια είναι τα οποία απασχολούν τον κλάδο και τους συναδέλφους σας? Ένα από τα βασικότερα θέματα είναι το θέμα του προσωπικού. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε καλές συνθήκες εργασίας για όλους τους συναδέλφους. Κάθε αστυνομική υπηρεσία να έχει το απαραίτητο αριθμό συναδέλφων προκειμένου να προσπαθήσει να λειτουργήσει, να υπάρχει διοικητής στο τμήμα, να υπάρχει υποδιοικητής και η κατάλληλη αξιωματική, να υπάρχει αστυνομικό προσωπικό και εποχούμενες περιπολίες με τον προβλεπόμενο αριθμό αστυνομικών σε κάθε βάρδια, προκειμένου τόσο ο διοικητής ως αξιωματικός, όσο και η λοιποί αξιωματικοί, αλλά και το σύνολο των συναδέλφων μας, να εργάζονται με σωστές και ομαλές συνθήκες. Άλλο θέμα μετά είναι το θέμα του εξοπλισμού. Εκτιμούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όχι μόνο εδώ οι συνάδελφοί μας στην Κρήτη, αλλά νομίζω και σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση την παρούσα χρονική στιγμή να βρίσκεται στο τιμόνι της ελληνικής αστυνομίας ένας συνάδελφός μας που χρόνια και αυτός ασχολιόταν με τα συνδικαλιστικά και την Ένωση Αξιωματικών Κρήτης ως αντιπρόσωπος, ο αντιστράτηγος ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος καταβάλει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και για να ενισχύσει το νησί μας και την Κρήτη με αστυνομικό προσωπικό, αλλά και για να μας βοηθήσει με εξοπλισμό, τόσο με αυτοκίνητα, με μηχανές, όσο ακόμα και με ένδυση και υπόδηση. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο την παρούσα χρονική στιγμή. Μάλιστα. Οι καλές συνθήκες εργασίας, θα δώσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να αναβαθμιστούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες των αστυνομικών της Κρήτης προς τους συμπολίτες μας. Μάλιστα. Βρισκόμαστε, λέγα, 24 ώρα πριν την έλευση του νέου έτους. Θέλω λίγο τη συμβουλή σας, την προτροπή σας και την ευχή σας, βέβαια. Με φόντο και τις μετακινήσεις, ξέρετε, όλο ένα και περισσότερο θα βγούμε στους δρόμους, θα μετακινηθούμε. Έχουμε και αυτά τα τροχαία συμβάντα που αποτελούν μάστιγα για τους δρόμους της Κρήτης. Καταβάλλεται και μεγάλη προσπάθεια και εσείς προσωπικά, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Έχετε δείξει ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα, όπως το είπατε και εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, αποτελεί μια για το νησί μας. Και το οδικό δίκτυο στο νησί μας δεν είναι και το καλύτερο συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε και να πούμε προς τον κόσμο, ειδικότερα αυτές τις μέρες που η κίνηση είναι πολύ περισσότερη από όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, μάλιστα στατιστικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι τις περιόδους των εορτών υπάρχει μια αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων της τάξης του 5% συγκριτικά με όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να τονίσουμε και να πούμε προς όλους τους συμπολίτες μας είναι να τους ευχηθούμε την προσοχή, να οδηγούν προσεκτικά, να οδηγούν συνετά, προκειμένου να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Είναι άδικο και κρίμα για μια προσεξία, για μια επιθετική οδήγηση να στερηθούν, να χάσουμε ανθρώπινες ζωές, έτσι.
η σωματική μας ακεραιότητα, η υγεία μας, η ζωή μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό, τόσο για εμάς τους ίδιους, όσο και για τους υπόλοιπους συνεπιβάτες μέσα στο όχημα που βρισκόμαστε. Έτσι. Θα είναι κάποιο μέλος από την οικογένειά μας, θα είναι κάποιος φίλος μας. Οδηγούμε λοιπόν με προσοχή, με σύνεση, τηρώντας τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ειδικότερα αυτές τις μέρες των εορτών που κάποιος που θα επιθυμεί. Και ο αστυνομικός, θα βγούμε έξω να διασκεδάσουμε τους φίλους μας. Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι ακριβώς. Προσοχή και στο αλκοόλ, θέλω να ευχαριστήσουμε λίγο την προσοχή. Σίγουρα θα βγούμε να διασκεδάσουμε. Αν καταναλώσουμε αλκοόλ, να μην οδηγήσουμε. Να οδηγήσει κάποιος άλλος. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Κύριε Καρακούδη, συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.